Skydive ακούγεται πολύ τα τελευταία χρόνια. Τι είναι και πόσα χρόνια υπάρχει στη χώρα μας? Το skydiving ξεκίνησε το 1988 από τη σχολή μας επάνω στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζευτήκανε διάφορα παιδιά από όλη την Ελλάδα. Βρήκαμε ένα πρόσφορο έδαφος στην Αρολή Θεσσαλονίκη στην εποχή εκείνη και το ξεκινήσαμε. Εν συνεχεία αυτονομηθήκαμε και τώρα είμαστε εδώ και αρκετά χρόνια στα Μέγαρα, αφού περάσαμε πρώτη πυλάμια. Σε αντίθεση με τον τρόμο που προκαλεί σε ορισμένους και είναι πολύ φυσιολογικό, είναι ένα από τα πολύ ασφαλή αεραθλήματα, κυρίως γιατί είναι σωστικό μέσο. Το σωσίβιο του πιλότου είναι αυτό. Επειδή ακριβώς πηδάμε στο κενό, κάνουμε ό,τι μπορούμε προληπτικά ως μέτρα ασφαλείας. Και έτσι ποτέ δεν κάνουμε σκύπ, δεν προσπερνάμε ποτέ τα μέτρα ασφαλείας. Καταπληκτικά. Έχω περάσει ωραία με στα μοναδικά αυτοκίνητα. Δεν τα αλλάζω με τίποτε, αλλά έπρεπε να το κάνει νωρίτερα. Όχι την αργά. Ο άσχετος μπορεί να έρθει να πηδήξει. Εμείς για τον άσχετο είμαστε. Προσφέρουμε τις γνώσεις μας στον άσχετο για να έρθει να επιδείξει και να γίνει skydiver καθώς. Επειδή πολλοί φοβούνται, να σου λένε έχω υψοφοβία ή μήπως είναι κάτι επικίνδυνο. Αυτό είναι φυσικό, σε όλους μας συμβαίνει. Η ακροφοβία είναι το θέμα που έχουμε όλοι μας. Δηλαδή βλέποντας κάτω από τον πέμπτο όροφο, όλοι φοβούνται. Γιατί είναι σίγουρος ο θάνατος. Όμως η υψοφοβία είναι κάτι άλλο που δεν διαρκεί πολύ. Νιώθοντας το αξίπωτο στην πλάτη και τους εκπαιδευτές και όλη αυτή τη σιγουριά τέλος πάντων που σου δίνουν στην εκπαίδευση, δεν τα κάνει το σκέφτος. Νομίζω ότι αυτό δεν συγκρίνεται με κανένα WRC, με τίποτα στον κόσμο. Όχι, μου λες τέτοια. Είναι μαγικό. Είναι μαγικό απλά. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιος? Ουσιαστικά την όρεξη να το κάνει και μια στοιχειώδη φυσική κατάσταση. Δεν θα παλέψει επάνω με τίποτα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ελληνικό στρατό, την μονάδα εδώ που εδρεύουμε και εμείς, την αεροπορία στρατού, τους αξιωματικούς της μονάδας, τον κύριο διοικητή τους και τους ελεγκτές αεροπορικής κυκλοφορίας, οι οποίοι πραγματικά δίνουν την ψυχή τους εδώ, νύχτα μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, 12 μήνες στον χρόνο, συνέχεια. Αυτά τα παιδιά πραγματικά τους βγαίνει ψυχή στον πύργο ελέγχου, ελέγχοντας τη στρατιωτική κυκλοφορία, τόσες σχολές εδώ πολιτικές χειριστών γενικής αεροπορίας και εμάς αλεξοντιστές τα Σαββατοκύριακα. Περισσότερες πληροφορίες για το διαφορετικό αυτό χόμπι που μπορούμε να βρούμε? Εμείς δραστηριοποιούμαστε στα Μέγαρα, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων, όπου είναι και η ζώνη ρήψων του ελληνικού στρατού. Θα μας βρουν οι φίλοι που τυχόν θέλουν να δοκιμάσουν αυτή τη χαρά του skydiving στο skydive.gr. Καλές πτήσεις και καλές πτώσεις λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.